Με ανακούφιση αλλά και προβληματισμό μπροστά σε μια τουριστική σεζόν που φαίνεται εκ των πραγμάτων χαμένη, υποδέχτηκαν σήμερα την είδηση για το άνοιγμα καφέ και εστιατορίων στις 25 Μαΐου αντί την 1η Ιουνίου οι επιχειρηματίες στην περιοχή της Αμουδάρας. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Λέει σε 2 μέρες ανοίγουμε, αν μας δώσουν το OK από την κυβέρνηση. Και παρόλο βέβαια όλα τα μέτρα που μας έχουν πει. Εγώ τώρα το έμαθα με χρονικό οριζόντα το 1η του μήνα ετοιμαζόμαστε. Αλλά εντάξει, χαλαρά, όχι τα ξενοδοχεία, είμαστε τουριστική περιοχή, θα ανοίξουν 1η Ιουλίου. Οπότε θα δουλεύουμε μόνο με Έλληνες και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η εικόνα στην περιοχή δεν θυμίζει σε τίποτα τουριστική περίοδο. Στην κεντρική λεωφόρο, από τη μία πλευρά συναντά κανείς τις ξενοδοχειακές μονάδες που αν και μέσα Μαΐου παραμένουν κλειστές, ενώ από την άλλη ελάχιστα καφέ, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα πασχίζουν για να ανοίξουν. Αν δεν κινηθεί χρήμα στην αγορά, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα κινήσουν, αλλά δεν, μην νομίζω ότι θα κάνουν έξοδα για ανακαίνησης ιδιαίτερα, γιατί όλοι φοβούνται. Τι λεφτά να χαλάσουν. Αναγκαστικά. Ανακαίνιση όπως είναι τα μαγαζιά τους, έτσι θα ανοίξουν. Και εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, λίγα πράγματα. Η σεζόν θα ξεκινήσει με ελάχιστο προσωπικό, καθώς προσλήψεις προβλέπονται τον Ιούλιο, αν και όταν ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Είναι οπωσδήποτε καλό να ανοίξουν πιο μπροστά, αλλά πρέπει να μας δώσουν και τα μέτρα, οπωσδήποτε, τι μέτρα ακριβώς θα είναι, πώς θα δουλέψουμε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έρθει πολύς τουρισμός φέτος και οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα. Πρέπει να βοηθήσουν και λίγο την εστίαση. Η επισκεψιμότητα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν με take-away τονώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας μια μυδρή αχτίδα αισιοδοξίας. Ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει στην παραλία. Μακάρι να ανοίξουν και πιο νωρίς τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά που λένε. Ευελπιστούμε για το καλύτερο. Να έχουμε την υγεία μας όλοι, βασικό. Μικρά περιθώρια για τη στήριξη του κλάδου στους Έλληνες πελάτες για το διάστημα που τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά, βλέπουν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Μπορεί να δουλέψει ο κλάδος σας με τον εσωτερικό τουρισμό, με τους ανθρώπους εδώ, τους ντόπιους? Ίσως, αν υπάρχουν χρήματα κι αυτοί, κι αν έχουν για να βγουν. Γιατί τώρα ο καφές όπως έχει με 1,5 ευρώ, δύσκολο να έρθει εδώ να τον πληρώσει. Ο Έλληνας για μένα είναι καλύτερος πελάτης. Αλλά με τα πράγματα όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, εάν δεν έχει άλλο την οικονομική δυνατότητα να πάει διακοπές ή να έρθει και να ξοδέψει λεφτά, δεν νομίζω ότι μπορούν να καλύψουν το κενό που θα δούλευες τουριστικά.